Οι ηχογραφήσεις ελληνικών τραγουδιών που έγιναν στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη στην περίοδο από το 1907 περίπου ως το 1922 είναι οι πρώτες στην ιστορία ηχητικές καταγραφές που έγιναν στην Ευρώπη. Δεν είναι εξακριβωμένο αν οι ηχογραφήσεις της Αμερικής έγιναν λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα. Από τις εγγραφές αυτές παίρνουμε ασφαλείς πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο εκτέλεσης, το είδος των τραγουδιών, τα μουσικά όργανα, τις μελωδίες και τα λόγια αθυσάβριστων παραδοσιακών τραγουδιών. Για το σύγχρονο Έλληνα, η Ανατολή έχει γίνει μια μνήμη που την αγγίζει από καιρό σε καιρό, σαν τον άνθρωπο που αγγίζει κάθε τόσο με τα δάχτυλά του μια κλεισμένη πληγή. Είχαμε φύγει από τον Πειραιά ο λίγο μετά το μεσημέρι και έπειτα από μία νύχτα εις το Αιγαίον εχάραζε γλυκά-γλυκά η μέρα έξω από τα σακτά της Ιωνίας. Ήμεθα εμπρός στην Σμύρνη. Εισπλέωμεν εις τον λιμένα των μικρών αλλά θαυματουργών εις κίνησιν και ζωήν. Αξίζει την φήμην της η προκυμαία αυτή, διότι έχει τόσην κίνησιν και τόσην ποιήσιν όσην δεν έχει ούτε ο Πειραιεύς ούτε ο Γαλατάς της πόλης. Γραφεία ατμοπλοϊκά και εμπορικά, ωραία ξενοδοχεία, οικίματα λεσχών και 4-5 προξενία καταλαμβάνουν την προκυμαίαν της Σμύρνης, την θορυβώδη και πολυτάραχον με την κίνηση των αμαξών, των τραμ και διαβατών πληρούντων κάθε της σημείων. Ατμόπλια από κάθε σημείο της Ιφιλίου είναι προσδεμένα εις τα μουράγια και καράβια χιώτικα, ανδριώτικα, γαλαξιδιώτικα αναμένουν την σειρά τους όπως εκφορτώσουν, φορτώσουν και φύγουν δια να ξαναέλθουν. Τα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε δίσκους στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη από τις αρχές του αιώνα ως το 1922 είναι κυρίως τραγούδια άγνωστων λαϊκών δημιουργών των περιοχών αυτών αλλά και αρκετά δημοτικά της κυρίως Ελλάδας, όπως τα έπαιζαν οι ντόπιες σε αυτά τα μέρη ορχήστρες. Ακόμα ηχογραφήθηκαν και τραγούδια ελαφρά, επώνυμων δημιουργών, καντάδες και όσα δημοφιλή των αθηναϊκών επιθεωρήσεων ξεπερνούσαν τα σύνορα και έφταναν ως εκεί. Πριν από το 1922 αριθμούσε 270.000 κατοίκους. Η συντριπτική παρουσία του ελληνικού στοιχείου έδινε στην πόλη ελληνικό χαρακτήρα που τον υπογράμμιζε ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι η οικονομική και η πολιτιστική της ζωή βρισκόταν στα χέρια του. Τις εγγραφές εκείνης της εποχής πραγματοποιούσαν πρωτόγωνα κινητά συνεργεία ηχοληψίας των διαφόρων ευρωπαϊκών εταιριών. Καθώς δεν υπήρχαν ειδικοί χώροι ηχογραφήσεων, χρησιμοποιούσαν τις πιο κατάλληλες αίθουσες συνήθως των ξενοδοχείων για το σκοπό αυτό. Εκτελεστές στις ηχογραφήσεις εκείνες ήσαν οι ντόπιοι μουσικοί και τραγουδιστές που εργάζονταν στα κοσμικά κέντρα. Η επεξεργασία της εγγραφής και η παραγωγή των δίσκων αντιτύπων γινόταν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έδρες και κέντρα των εταιριών. Οι πιο γνωστές εταιρείες που ηχογραφούσαν στη Σμύρνη και στην πόλη, σύμφωνα με τους δίσκους που έχουν βρεθεί,
Είναι η αγγλική Favorite Record, οι γερμανικές Concert Record Gramophone και Odeon, η αμερικανική Zonophone και άλλες όπως η Orpheon Record, η Κωνσταντινόπλ, που συναντώνται με λιγότερη συχνότητα. Από δημοσιεύματα της εποχής μαθαίνουμε ότι από τότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα της πειρατείας των ηχογραφήσεων, γεγονός που έδωσε όπως φαίνεται την ιδέα στην Odeon να προτάσει στις εγγραφές της την εκφώνηση Odeon Record. Η Σμύρνη χωριζόταν σε δύο μέρη, στην απάνω πολιτεία, στους πρόποδες του Πάγου και στην κάτω πολιτεία. Η πρώτη κατοικιόταν σχεδόν αποκλειστικά από Τούρκους. Εξών από τον απάνω Μαχαλά, όλη η άλλη Σμύρνη ήταν ίσια και δεν κούραζε τον κόσμο να πηγαίνω έρχεται. Σπίτια ομορφοχτισμένα με αρχοντιά και γούστο στολίζανε τα σοκάκια και χαιρόσουνα να περνάς και να τα βλέπεις. Έλληνες και Αρμένοι είχαν τα πιο καλά και τα πιο πλούσια μαγαζιά. Η προκυμαία μοσχοβολούσε ούζο, αγκουράκι, τηγανιτό κρέας και θαλασσινά. Στα καφενεία παίζανε μουσικές και εγκαρσόνια πηγαινοφέρνανε δίσκους με καραφάκια και μεζέδες. Το νέο Μελαχρινό είναι ένα από τα τραγούδια που φανερώνει πώς και πόσο συναντώνται και εκφράζονται ανατολικά και δυτικά μουσικά στοιχεία στη λαϊκή μελοποιία της Σμύρνης. Το τραγούδι αυτό τυπώθηκε από τρεις διαφορετικές εταιρείες στην περίοδο πριν το 1922. Την Concert Record, την Favorite και την αμερικανική Victor, επανέκδοση με τον Λευτέρη Μενεμενλή. Πιθανή χρονολογία της πρώτης έγγραφης το 1910. Εσύ
μοναζιού μου παρηγοριά. Δώσ' μου τα αγνά ολόγλυκα φιλιά, γιατί μελαχρινό μου τα έχω χάσει πια. Όπως αντύχει και μπει μια νύχτα στην πολιτεία που σαν άθρεψε και έπειτα σιθέμελοι τη χάλασαν και την ξανάχτισαν και παλεύεις να μετακινήσεις άλλους καιρούς για να ξαναβρεθείς. Στενά σοκάκια, σπίτια πηχτά υπεριλάλλει την πολιτεία. Ήτανε χωρισμένοι σε διάφορες τάξεις με πολλή αυστηρότητα. Και ό,τι ανήκε του ανθρώπου την αίσθηση, είχε και εκείνο την τάξη του. Ακόμα και το τραγούδι, η πιο κοινή έκφραση της ψυχικής μας κατάστασης. Τα τούρκικα σαρκιά και οι αμανέδες, τα τσιφτετέλια και τα γνωστά της Μύρνης ρεμπέτικα με τα σαντούρια και τα βιολιά, ακούγονταν μόνο στις λαϊκές συνοικίες. Στις συνοικίες της άνω τάξης ποτέ δεν ακούστηκαν. Στο μαχαλά του Αϊτρίφωνα ήταν η Τερψιθέα, ένα καλό κέντρο για διασκέδαση που το καλοκαίρι γεννούντανε και θέατρο, γιατί είχε και σκηνή θεάτρου. Αυτού υπέζανε οι παιχνιδιατόροι, το γκρουπ, σαντουριάρης το Αλεκάκι, βιολάτορας ο Μίτσος ο Σαλονικιός και μαντολινάτορας ο Ζαχαρίας. Και η τραγουδούσε η Γκιουζέλ Κατίνα, ομορφογυναίκα. Μαντζή της η τραγουδούσε και ο Νούρος, Παϊδόνη της Σμύρνης. Αδαμαμάνι, παραδοσιακός σμυρναίκος αμανές με εξαιρετικά δύσκολη στην εκτέλεση της μελωδία. Η σημαντικότερη δυσκολία που παρουσιάζει για τον τραγουδιστή είναι το πέρασμα χωρίς υποστήριξη από τα μουσικά όργανα, από τον βασικό πρώτο ήχο στον πλάγιο τέταρτο και η επιστροφή στο αρχικό μοτίβο. Το Αδαμαμάν ηχογραφήθηκε από την Concert Record στη Σμύρνη γύρω στα 1910 με τον τραγουδιστή Γεώργιο Τσανάκα. Πολυσυζητημένο παλαιότερα είδος τραγουδιού, ο αμανές, αιτία για έρηδες και παρεξηγήσεις ανάμεσα σε ειδικούς και μη, είναι μια μορφή ελεύθερου τραγουδιού με μεγάλες τεχνικές απαιτήσεις. Ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα πεδίο δοκιμής των ικανοτήτων τους, οι καλοί τραγουδιστές και της περασμένης γενιάς επιδίδονταν στο είδος αυτό. Στις αρχές αυτού του αιώνα θεωρήθηκε σαν είδος ξένο, ανατολίτικο και επιζήμιο για την ελληνική μουσική. Τα κριτήρια για αυτό το συμπέρασμα δεν ήταν καλλιτεχνικά ή επιστημονικά.
Αλλά καθώς είχε ταυτιστεί ο πολιτισμός, η πρόοδος και η ανάπτυξη με οτιδήποτε είχε δυτικοευρωπαϊκή προέλευση, ο Αμανές της Ελληνικής Ανατολής θεωρήθηκε αποδιοπομπαίος. Την επομένη, νωρίς το πρωί, βγήκαμε να κάνουμε περίπατο στην πόλη. Αρχίσαμε από την Ευρωπαϊκή Συνοικία, το Φραγκομαχαλά. Εκεί είχε πολλά καταστήματα, το ένα δίπλα στ' άλλο, και έβρισκε κανείς ό,τι μπορούσε να φανταστεί για τις ανάγκες και την πολυτέλεια των Ευρωπαίων. Σε αυτή τη συνοικία μένουν οι ξένοι έμποροι και οι πρόξενοι. Πήγαμε στον κήπο του Σκαλαμπρίνη, ένα τόπο ψυχαγωγίας για όλους τους Ευρωπαίους που έμεναν εδώ. Μερικοί Μαλτέζοι έπαιζαν με βιολί και τρομπόνι εύθυμους χορευτικούς ρυθμούς. Ο κόσμος καθόταν κάτω από πυκνές μουριές και ψηλά κλίματα και έπινε λεμονάδα ή βαβαρέζικη μπύρα. Έχεις καμωμένα, δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Τα σωθικά μου τα έχεις μαυρισμένα, δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δε μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια, δεν πονώ για τα γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ κι άλλη να αγαπώ, μάθε το άλλη μια πως δε σε θέλω πια. Δεν σε θέλω πια. Άλλο ένα δείγμα της ευρωπαϊκής επίδρασης στα αστικά λαϊκά τραγούδια της Σμύρνης. Στους δίσκους της περίοδου πριν το 1922 υπάρχουν δύο ηχογραφήσεις του στη Σμύρνη. Τι μου μηνάς πως δεν μπορείς να ζήσεις, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Με φοβερίζεις πως θα αυτοκτονήσεις, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια, δεν πονώ για τα γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ κι άλλη να αγαπώ, μάθε το άλλη μια πως δεν σε θέλω πια. Άλλου να βρεις τα νάζια σου να κάνεις, δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Το ίδιο το έχω αν ζήσεις κι αν πεθάνεις, δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δε μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια, δεν πονώ για τα γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ κι άλλη να αγαπώ, μάθε το άλλη μια πως δε σε θέλω πια. Στις ηχογραφήσεις της Σμύρνης και της πόλης πλειοψηφούν οι δίσκοι που έγραφαν οι λεγόμενες εστουδιαντίνες. Εστουδιαντίνες ήταν ομάδες ή όμιλοι μουσικών και τραγουδιστών σαν εργαστήρια ή σπουδαστήρια μουσικής, επαγγελματικά ή ημιεπαγγελματικά, που καλλιεργούσαν κάθε μια ένα ποικίλο ρεπερτόριο. Στις αρχές του αιώνα υπήρχαν τέτοιες εστουδιαντίνες στη Σμύρνη, στην πόλη, στην Αθήνα και αλλού. Στο ρεπερτόριό τους έβαζαν και δημοτικά τραγούδια, χωρίς όμως να δίνουν σημασία ούτε στην ακρίβεια της εκτέλεσης, ούτε στα όργανα. Thank you.
Ύστερα ήρθε το μεγάλο κακό. Η Ανατολή ξερνούσε, το Αιγαίο συνέφιασε. Η μεγάλη φλόγα της Σμύρνης σκόρπισε τα Ποκαίδια, τη Στάχτη, τον Οδυρμό και το Θρήνο παντού. Η Μικρά Ασία κατέβηκε στην Ακρογιαλιά και τα καράβια φορτώθηκαν τα πομινάρια της, τον απίστευτο πεδεμό της και τον κουβαλούσαν όπου λεύτερη γης, όπου μια φούχτα χώμα αναπαμένο. Δεν αισθάνομαι μίσος. Το πράγμα που κυριαρχεί μέσα μου είναι το αντίθετο του μίσους. Μια προσπάθεια να χωρέσει ο νους το μηχανισμό της καταστροφής. Ένα σε κουμάλιο νερό, άνθρωπα τραγωνίσιο.